Και εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα Μινά, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Κύριε Μινά, μας ακούτε? Ναι, ναι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετίζω τα μέλη της Επιτροπής. Σχετικά με το εν λόγω νομοσχέδιο και ειδικότερα το άρθρο 74 που αφορά την ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα για την αύξηση των ημερών μετακίνησης του εκτός έδρας των υπαλλήλων ΗΠΑ από 120-180 προκειμένου να ενισχυθούν τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας με προσωπικό επιχειρησιακών κλάδων. Φυσικά συμφωνούμε με αυτό. Αλλά υπάρχει ένα παράδοξο σε όλο αυτό, ότι εδώ και 8 μήνες δεν υπάρχει τρόπος εγκαθάριση των μετακινήσεων των υπαλλήλων υπηρεσίας υποχρεωτικής αεροπορίας, με αποτέλεσμα να έχουν χρεωθεί όλοι τα 3 χ που προβλέπει ο νόμος. Οπότε, μαθηματική ακρίβεια, οδηγούμαστε σε μπλοκή μέσα στη σεζόν. Άρα, για ποιες 180 μέρες μιλάμε, όταν δεν έχουμε λύσει την καθημερινότητα την τώρα, τις 120. Δεν έχουμε λύσει τα προηγούμενα. Δεν υπάρχει διαδικασία άμεσης μετακίνησης. Μιλάμε για 180 μέρες όταν δεν έχει προβλεφθεί άμεση μετακίνηση. Έχουμε μια υπηρεσία που λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, και δεν υπάρχει διαδικασία όταν προκύψει μια βλάβη Σαββατοκύριακο ή νύχτα να μπορεί κάποιος να μετακινηθεί. Πώς το κρατάμε μέχρι σήμερα? Με το φιλότιμο των εργαζομένων και με ιδία έξοδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή σοβαρά. Μπορούσαν να πάρουν μια νομοθετική ρύθμιση εδώ πέρα, να εξαιρέσουν την ΗΠΑ από κάποιες διαδικασίες και με υπογραφή διοικητή να γίνονται κάποιες μετακινήσεις. Βλέπουμε επίσης το άρθρο 75, καλώς να γίνονται κάποιες προσλήψεις στο Υπουργείο μας. Δεν βλέπουμε πουθενά πάλι την ΗΠΑ. Ενώ από το 2020 είχε γίνει μια πρόβλεψη για 272 θέσεις άμεσων αναγκών και κάθε χρόνο φεύγουν γύρω στα 100 άτομα με σύνταξη. Πληροφορούμαστε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για προσλήψεις 173 ατόμων, όχι όλων των κλάδων και όχι κλάδων που είναι οριακά να μηδενίσουν. Κάποιοι έχουν μηδενίσει ήδη και κάποιοι μηδενίζουν τέλος του χρόνου, με αποτέλεσμα να καλύπτονται ή με άλλους κλάδους ή με αποσπάσεις. Κάτι που και αυτό οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο. Ίσως θα πρέπει να μας πούνε τελικά ποιο είναι το μέλλον της υπηρεσίας, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Επίσης θα πρέπει να γίνει και μια πρόβλεψη θα μπορούσε να γίνει στο νόμο επίλυση των υπογραφών. Λόγω της πολυπλοκότητας των νόμων που αφορούν την ΗΠΑ, ερχόμαστε συνέχεια σε εμπλοκές και στις συνδρομές του προσωπικού και των προμηθευτών, άρα κατά συνέπεια και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Καλούμε λοιπόν την πολιτική ηγεσία να ακούσει για μια φορά τους εργαζόμενους πριν να είναι αργά. Πριν να είναι αργά και να μην φτάσουμε σε ένα νέο δυστύχημα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εμείς ευχαριστούμε και συνεχίζουμε με τον κύριο Σοκράτη Δελγιάννη, εκπρόσωπο του. Συντήσεις στην Ελλάδα σήμερα. Είπε ότι δεδομένου του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων και των μη προσλήψεων εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, λύσεις στην οικονομική εμπλοκή που έχει η υπηρεσία μας και νομοθετικές ρυθμίσεις εξαίρεσης διαδικασιών για να γίνει πιο ευλίγιστη η υπηρεσία γιατί αφορά αεροπορικό έργο. Όπως γνωρίζετε, όλα τα αεροπλάνα δεν μπορούν να περιμένουν στον αέρα. Και είπαμε ότι κρατάμε τα αεροδρόμια ασφαλή με το φιλότιμο των εργαζομένων που κάνουν 2 και 3 ειδικότητες ο καθένας και με το χέρι στην τσέπη, να το πω πιο λαϊκά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει για πάντα. Κάποια στιγμή θα έρθουμε στο μηδέν. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε ασφαλείς. Δεν θα μπορούμε να είμαστε για πάντα, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Αυτό είπα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Πασχαλίδης.